Ωραίες στιγμές, τα βλέπουμε να μέσα εδώ, τι άλλο να πούμε. Τους τσίτζικες που τραγουδάνε, σουβλάκια ψήνουμε, παιχνίδια για τα παιδιά, μπαλόνια, ωραία ατμόσφαιρα, χορούς, χαμόγελα. Το χαίρεται ο κόσμος, βλέπετε εδώ. Επαναλαμβάνω, ωραίες στιγμές για την Κυκλοπέμπτη. Πρέπει να υπάρχουν και τέτοιες στιγμές σε κάθε γιορτή. Επιχειρούμε και στην πόλη να κάνουμε τον κόσμο να χαμογελάει, να διασκεδάζει, να χορεύει, να τραγουδάει. Αυτός είναι ένας από τους στόχους της Δημοτικής Αρχής. Να είναι χαρούμενοι οι δημότες. Και μετά την πανδημία, όπου ο κόσμος έχει κλειστεί μέσα, ακόμα περισσότερο έχει ανάγκη. Γιατί όπως είδατε και τα Χριστούγεννα, ο Πειραιάς μας γιόρτασε πραγματικά όπως το αξίζει. Και τώρα και την καθαρή Δευτέρα θα έχουμε στην Ατίδα αντίστοιχα τραγούδια και χορούς και χαρταετούς. Χρειάζονται πάνω από όλα αυτά δουλειά, καθημερινά και καλύτερη πόλη, αλλά και στη μέση διασκέδαση και χαμόγελο. Είμαι διπλά χαρούμενος για αυτή την εκδήλωση, διότι σαν γιατρός κάθε Πέμπτη δουλεύω τα απογεύματα στο ιατρείο, οπότε η Τσικνοπέμπτη είναι ιατρείο. Αυτή η εκδήλωση που έγινε μεσημέρι μου έδωσε και εμένα τη δυνατότητα να έρθω και φυσικά σαν Δήμος επιλέξαμε μια κίνηση εξωστρέφειας που είναι μετά από 3 χρόνια σχεδόν εγκλεισμού λόγω της πανδημίας να βρεθούμε μαζί εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης μας με την αιγίδα της Δημοτικής Αρχής και συγχαρητήρια και για την εταιρεία που κάνει την παρουσίαση. Έχουμε ένα γλέντι, να γλεντάμε συνέχεια, να περνάμε καλά, διότι περάσαμε πολύ άσχημη εποχή. Θετικά πράγματα μόνο. Και μια εκδήλωση σαν και αυτή είναι απαραίτητη για τους συμπολίτες μας. Βλέπουμε εδώ παιδάκια, μεγάλους, μικρούς, να χαίρονται, να διασκεδάζουν. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που για δεύτερη χρονιά επί της ηττίας μας πρόεδρος κοινότητας διοργανώνεται αυτή η γιορτή ανήμερα της Τσικνοπέμπτης. Είναι μια γιορτή που απευθύνεται σε όλους τους δημότες να έρθουν πέρα, να φάνε ψητά, να πιούνε κρασί, να χορέψουν, να διασκεδάσουν και να τηρήσουμε το έθιμό μας την Τσικνοπέμπτη που σήμερα σε όλη την Ελλάδα τσικρίζει. Είναι πολύ μεγάλη η συμβολή αυτή για να μπούμε λίγο στην εξωστρέφεια, να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα, να συναντήσουμε ανθρώπους και να κάνουμε γιορτές που λόγω του κορονοϊού δεν μπορούσαμε να κάνουμε.